Από τις 4 Μαΐου ξεκίνησαν την λειτουργία τους και τα κέντρα αισθητικής, τόσο σε ολόκληρη την Ελλάδα όσο και στην πόλη της Καβάλας. Αυστηρές οι προδιαγραφές ασφαλείας που οι επαγγελματίες έχουν θέσει για την ασφάλεια τόσο των πολιτών όσο και των εργαζομένων. Ναι, προσπαθήσαμε για το καλύτερο. Σίγουρα έχουμε όλες τις προϋποθέσεις. Εάν δεν έχετε προσέξει, έχουμε τοποθετήσει σε όλους τους χώρους τα plexiglass που δεν ήταν υποχρεωτικό. Το κάναμε για τη δική μας ασφάλεια των εργαζομένων και των πελατών μας φυσικά. Και στο μανικιούρ υπάρχει το plexiglass, χωρίζει τον ενδιαφερόμενο από το προσωπικό μας και έτσι έχουμε εξασφαλίσει πλήρη υγιεινή με αντισηπτικά, με γάντια, με μάσκες και νομίζω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Εύχομαι σε όλους τους επαγγελματίες καλή αρχή. Στον κόσμο περιμένουμε να μας στηρίξει. Περιμένουμε τους καβαλιώτες να στηρίξουν την Καβάλα μας που ήταν και πάρα πολύ καλά σε συμπεριφορά με τον όσο έχει σχέση με τον κορονοϊό. Ήμασταν μια χαρά. Έτσι να πάμε. Και θα είμαστε εδώ για οποιονδήποτε και οτιδήποτε χρειαστεί. Όσον αφορά τη διαδικασία των ραντεβού. Ναι, έχουμε λίγο τα ραντεβού. Έχουν μια διάρκεια αυτή τη στιγμή. Κοντεύουμε να καλύψουμε το μήνα Μάιο σε ραντεβού. Εντάξει, προωθούμε πρώτα αυτούς που είχαν τα πολλά προβλήματα τους και πονάνε και κάναν υπομονή οι άνθρωποι. Οπότε νομίζω με καλή διάθεση όλα πολύ καλά. Ας μεριμνήσει και ο κόσμος για έγκαιρα για τα ραντεβού του, εγκαίρως. Παρακαλούμε να έρχονται στην ώρα τους για να μην έχουμε απόκληση το ένα ραντεβού από το άλλο, να είμαστε όλοι εντάξει και όλα θα πάνε καλά. Θέλαμε, κάνουμε υπομονή. Γιατί εδώ όμως ευτυχώς τώρα, εντάξει, όλα βαίνουν καλά, πιστεύω να πηγαίνουμε και καλύτερα ακόμη. Οι άντρες γυναίκες θέλουν την περιποίησή τους, έτσι, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητώ καθόλου. Εδώ η κυρία Μελίδου πληρεί όλες τις όλες τις προδιαγραφές, εδώ έμεινε και με το στόμα ανοιχτό. Έπρεπε να το κάνει όλο αυτό, όμως το έκανε, μια χαρά είναι. Γάντια μας έδωσε, μάσκες μας έδωσε, φροντίδα εδώ τα κορίτσια, μια χαρά όλα. Πότε επικοινωνήσατε μαζί της για να κλείσετε ραντεβού? Μόλις μάθατε ότι ανοίγουν όλα αυτά τα κέντρα και τα λοιπά. Μάλλον εγώ το ραντεβού το είχα κανονίσει λίγο πολύ πιο νωρίς γι' αυτό. Για να είμαι από τους πρώτους, γιατί ήταν λίγο και προβληματικά τα ποταράκια μου εδώ πέρα και έπρεπε να είμαι από τους πρώτους, όπως και το εκτιμήσανε. Και είστε από τις πρώτες, βλέπω. Είμαι από τις πρώτες. Εδώ. Μα αυτός ήταν ο σκοπός. Δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής στο πόδι, είναι και θέμα υγιεινής, οπότε με πολύ καημό περίμενα. Με πολύ καημό. Ναι, εντάξει, όροι είναι υγιεινή, σταθερή, καλή. Περιποίηση είναι αναγκαία. Αλλάζει πολύ το κόστος για όλες τις επιχειρήσεις. Δυστυχώς μπαίνουμε σε μια νέα τάξη πραγμάτων. Δεν ξέρω πόσες επιχειρήσεις θα αντέξουν. Είναι πολύ δύσκολο η επόμενη μέρα. Θέλουμε κατανόηση και εμείς για τον κόσμο και εμείς καθημερινά προσαρμοζόμαστε στα νέα μέτρα. Εμείς σαν δύο χώρες αισθητικής στηρούμε απόλυτα τις αποστάσεις όσον αφορά τα δύο μέτρα, τα γάντια, τις μάσκες, δεν έχουμε απολύτως κανένα θέμα. Καλό είναι και ο κόσμος λίγο να βγάλει το φόβο μέσα του, είναι το βασικότερο, γιατί το αίσθημα του φόβου μας έχει κυριέψει, φυσιολογικό μεν, αλλά λίγο να είμαστε πιο ήρεμοι. Ελπίζω να επανέλθουμε στην κανονικότητα όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί το φετινό καλοκαίρι χωρίς κορονοϊό θα ήταν πολύ καλό για την Ελλάδα. Ελπίζω όσο μπορούμε να στηρίξουμε την τοπική κοινωνία. Είναι το βασικότερο για να αντέξει η Καβάλα, όχι το σήμερα ή το αύριο, το χθες της. Το αύριο της Καβάλας για να αντέξει πρέπει να είμαστε εκνευριστικά τοπικιστές, όπως είπα και χθες, κάπου. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε πολύ μέσα στην πόλη μας, να μην βγαίνουν χρήματα στην πόλη. Φροντίστε όλοι σας για αυτό, για να αντέξουν όλες τις επιχειρήσεις. Η διαχείριση των ραντεβού σήμερα, ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα και τα χαρτιά εδώ τα συγκεκριμένα που λέμε τους ΚΑΔ, τους οποίους ανοίξαν οι χώροι, ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα μπαίνουν τα ανάλογα άτομα, μάσκες. Εμείς προσφέρουμε στον κόσμο όχι μιας χρήσης τις ιατρικές, αν θέλει να φορέσει, γιατί για μας είναι προαιρετικές για τον πελάτη. Όπως πάει θα πάμε, παιδιά. Ψυχραιμία, απλά ψυχραιμία. Την ίδια στιγμή στα καταστήματα τους βρίσκονται και οι υπόλοιποι επαγγελματίες, οι οποίοι περιμένουν την 11η Μαΐου για να ξεκινήσουν την λειτουργία τους. Ήρθαμε και να είμαστε και λίγο χαρούμενοι, να ανεβάσουμε και λίγο την ψυχολογία που είναι πολύ κάτω.
Εντάξει, εγώ είδα ότι σήμερα κυκλοφόρησε κόσμος, παρόλο που τα μαγαζιά είναι κλειστά, θεωρώ ότι αυτοί που δεν χάσανε το μηνιαίο τους εισόδημα θα στηρίξουν λίγο την καβάλα, να πάρουμε κι εμείς λίγο το επάνω μας. Γιατί δεν ξέρω αν είδατε την κυκλοφορία τους ελεύθερους επαγγελματίες μετά την καραντίνα στο ίντερνετ, είναι τραγικά. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ελπίζουμε να φτιάξουνε. Αυτό τουλάχιστον λέει και ο εμπορικός σύλλογος σήμερα. Έχουμε έναν εμπορικό σύλλογο, ο οποίος, παιδιά, ενώ εμείς καθόμασταν σπίτι, αυτοί δουλεύανε, φτιάξανε αφίσες, κάνουν διαφήμιση με τη βοήθεια του μελητηρίου, με το Δήμο. Δηλαδή δεν κάθονται και περιμένουν να πεθάνουμε. Μας στηρίζουν πάρα πολύ. Τώρα κυκλοφορεί μια πολύ ωραία αφίσα που πρέπει να μας ξυπνήσει όλους σιγά-σιγά ότι πρέπει να στηρίξουμε την καβάλα. Τα ίδια ρούχα έχει και στην καβάλα και στη Θεσσαλονίκη και στη Δράμα. Ο καθένας στον τόπο του, ρε παιδιά. Χρόνια το λέμε. Βοηθήστε λίγο. Γιατί ξέρεις, άμα εγώ έχω δουλειά, θα πάρω και άλλο άτομο εδώ, θα πάρω και άλλο άτομο εκεί. Λίγο θα έρθουμε στα ίσια μας. Αν εγώ δεν έχω δουλειά, θα διώξω και αυτό που έχω, έτσι δεν είναι? Να υπάρξει λοιπόν αλληλεγγύη από τον καταναλωτή προς τον καταστηματικό επαγγελματία. Ναι, έτσι. Να υπάρξει, να στηρίζουν την καβάλα. Γιατί η καβάλα είναι μια ζωντανή πόλη, είναι μια πόλη πάνω στη θάλασσα, έχει τόσα πράγματα να κάνει. Λίγο να τη στηρίξουμε να πάρει το επάνω της. Γιατί τώρα είναι στα πολύ κάτω της. Και όλοι αυτοί που κυκλοφορούσαν έστω για ψυχολογικούς λόγους για περπάτημα στην παραλία, και περπατάνε στον δρόμο να βλέπουμε κόσμο, να μην στεναχωριόμαστε.